Αγγελική μου, γεια σου. Γεια σου. Είναι από Μαρίνα. Μαρίνα, το ακούω, το ακούω. Μαρίνα, η κόρη της Πινελόπης, IQ 160. Ναι. Πες μου, μίλησε μου για την εμπειρία σου και τη συμμετοχή σου στη σειρά αυτή. Όταν μου είχαν πει ότι θα ξεκινήσουν να κάνουν το casting το πρώτο, μου είχαν πει και ότι θα έρθουν και η Σμαράγδα Καρύδη, είχα τρελαθεί λίγο. Εντάξει, λογικό, γιατί τη θαυμάζω πάρα πολύ. Την ήξερες πριν? Ναι, εγώ είχα τρέλα. Είχα κάνει το πρώτο μου casting και στο δεύτερο casting έπρεπε να δουν και ουσιαστικά την χημεία, την επαφή με την Σμαράγδα, οπότε την είδα εκεί για πρώτη φορά. Και πώς ήταν η πρώτη φορά? Έτρεμα. έτρεμα πολύ. Τι κάνεις τέτοια ώρα? Γιατί ηχογράφησες τη φωνή σου? Κάνω διάλογο με τον εαυτό μου για να μπω στο κλίμα. Ποιο κλίμα, ρε μαμά? Οπότε ξεκινάει μετά από το casting αυτό για σένα αυτό το ταξίδι που λέγεται IQ 160. Άλλο ταξίδι. Πολύ όμορφο ταξίδι. Αυτά τα δύο χρόνια. Πάμε και για τρίτο. Είναι μεγάλη τιμή γενικά να συμμετέχω σε αυτή την σειρά και να είμαι με αυτούς τους ανθρώπους και πίσω και μπροστά από τις κάμερες. Έχω μάθει γενικά πολλά πράγματα που δεν ήξερα προφανώς. Θυμάσαι έτσι κάτι από όλα αυτά τα γυρίσματα, κάποιο περιστατικό αστείο? Στην πρώτη σεζόν ήταν ένα ολόκληρο επεισόδιο που ήμουν μαζί τους και ήμουν και με τον κύριο Νίκο, τον κορί. Κύριο Νίκο τον λες τον... Ναι, κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο τον μανάζω. Και με τον Ηλία τον Μουλά. Είμαστε στο αμάξι και ήταν εκεί που ήταν η στιγμή που τραγουδούσαμε και είχε γίνει έξαλλος ο κύριος Νίκος. Είχαμε ρίξει πολύ γέλιο. Πώς να σε σβήσω φωτιά μου και στην καρδιά μου, μες στα όνειρά μου. Stop! Stop! Αστυνομία είμαστε εδώ! Δεν είμαστε νηπιαγωγείο! Από πότε ονειρεύεσαι, ας πούμε, να γίνεις ηθοποιός? Είσαι πολύ μικρό κορίτσι, 21. Ναι, 21. Ξεκίνησα, είχα κάνει ένα guest στο πίσω στο σπίτι. Και μόλις μπήκα, επειδή ήταν και η Μαρία Καμπογιάννη, Θοδωρής Αθερίδης, το είδα όλο και λέω εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, εγώ αυτό θα το κάνω για άλλο τρί. Πέρα από το IQ, έχεις κάνει και πέρασμα από τις μέλισσες. Ναι, είχα κάνει άλλες μέλισσες σε ένα επεισόδιο. Ήσουν η Λενιός. Είμαι σε μικρή ηλικία. Θα μας κάνεις έτσι κάποια αποκάλυψη πριν σε αφήσουμε για το τι θα συμβεί στα επόμενα επεισόδια? Κάθε Παρασκευή στις 9, λοιπόν. Σας τα άλλα τα μάθετε όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Are you with me? Καλά κάνεις και δεν λες τίποτα. Να βλέπουν πάει και όταν πόσο μου αρέσει να βλέπω έτσι νέους ανθρώπους, ούτε μιλάω τώρα σε άλλες και με καναστείως, αλλά ανθρώπους έτσι νέους να πιστεύουν και να λένε το όνειρό μου είναι αυτό, θέλω να το κυνηγήσω. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό πλάσμα που μάλιστα μου είπε κιόλας, επειδή ξεκίνησε, είδατε στα πλάνα, ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία και πέρασε από κάστινγκ και έχει πάρει και πολλές απογοητεύσεις από αυτά τα κάστινγκ και μου λέει είχα απογοητευτεί και τη στιγμή που λέω μήπως δεν πρέπει να κάνω αυτό, μήπως πρέπει να κοιτάξω κάτι άλλο, χτυπάει το τηλέφωνο για τα IQ και πόσο χαρούμενη είναι που συμμετέχει σε αυτή τη σειρά. Και πόσο τη βοηθάει, παιδιά, και η Σμαράγδα Καρύδη και ο Νίκος Κουρής στα γυρίσματα. Είναι κοντά σε αυτά τα νέα παιδιά. Υπέροχο αυτό, παιδιά, γιατί... Ναι. Συγγνώμη, θες να πεις κάποια τάκα με ένα αυτό. Δεν είναι τάκα, απλά το συνδύασα λίγο επειδή το συζητάμε τώρα με την Ελληνίδα που είμαστε πολύ περήφανοι που συμμετέχει στην Ατζέλινα Τζολί στην ταινία της Μαρίας Καλλάς και παρουσιάζουν, ρε παιδί μου, το πώς αντιμετωπίζουν ένα στάρ που τον είχαν ως είδωλο, για το πόσο πρόσιτος είναι, για το πόσο βοηθάει. Και εγώ σε εμάς το φέρω, το πόσα κοινά έχει με τη Σμαράγδα και την. Ξέρετε, γιατί συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να έχεις κάποιο είδωλο, είδαλμα, κάποιον που θαυμάζει, το γνωρίζεις από κοντά και να το απομυθοποιείς και να λες τώρα να απογοητεύεις. Εμένα μου έχει συμβεί. Άντως ένα κόσμο. Συμβεί. Και χαίρομαι που ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της, που είναι ακριβώς και ακόμη καλύτερα από ό,τι είχε στο μυαλό της η Σμαράγδα Καρύδη. Σε ένα κόσμο που λέμε, ρε παιδί μου, ότι δεν βοηθάει ο ένας, υπάρχει τοξικότητα, μπαίνουν τρικλοποδές κτλ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι και είναι πολύ τελικά αυτοί, οι οποίοι θα βοηθήσουν και τα νέα τα παιδιά και θα τους δώσουν και τα εφόδια για να πάνε ένα βήμα παρακάτω. Γιατί τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Και 9 είναι λοιπόν το IQ 160. 10.30 είναι οι μαύροι πίνακες. Και νομίζω ότι και το μαγαζί, συγγνώμη, τον Καραζάκη και πάρα πολύ που μας φιλοξένησε και την Αγγελική Μάρκο για αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη. Ευχαριστούμε.